Μόλις ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα στο Βουσού Αργυρούπολης και το Χαραβιακό, με το Χαραβιακό να πετυχαίνει μια πολύ σημαντική νίκη και με βρίσκω με 4-0. Ακολουθεί η συνέντευξη τύπου. Από τα αριστερά μου είναι ο προπονητής του Χαραβιακού Ανδρέας Ματζούνης και από τα δεξιά μου ο Γενικός Αρχηγός του Βουσού Αργυρούπολης, ο Κώστας Ασημάκης. Θα ξεκινήσουμε με την τοποθέτηση του φιλοξενούμενου. Ανδρέα, ένα πρωτοσχόλιο για το σημερινό παιχνίδι. Ναι. Το είχα χαρακτηρίσει τοπικό ντέρμπι. Αυτά τα μάτσα έχουν έτσι μια σαν ιδιαιτερότητα. Παίζαμε με μια ομάδα που, αν αφαιρέσουμε τη σημερινή της την εμφάνιση που δεν ήταν πάρα πολύ καλή, είναι από τις καλύτερες στην Αθήνα. Ο βαθμός δυσκολίας πριν από το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ δύσκολος. Όμως πιστεύω ότι σήμερα δείξαμε μια εικόνα πάρα πολύ καλή. Δεν αφήσαμε την Αργυρούπολη να πιστέψει ότι μπορεί να πάρει κάτι από το παιχνίδι. Και πιστεύω ότι μετά το 2-0 το παιχνίδι είχε τελειώσει. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος, γιατί ήταν ένα πολύ μεγάλο, έτσι να πω, σαν εμπόδιο στο δρόμο προς την κορφή. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, αλλά ακόμη πιο ευχαριστημένος που δεν φάγαμε γκολ. Συγχαρητήρια στο Χαραβιακό, δηλαδή στους ποδοσφαιριστές που κάνανε αυτή τη μεγάλη την προσπάθεια. Γιατί επί ενός, όπως είπα, αξιόλογου αντιπάλου, δείξαμε ότι είχαμε την πλήρη κυριαρχία σε όλο το παιχνίδι. Νομίζω ότι κερδίσαμε δίκαια. Καλή συνέχεια στην Αργυρούπολη και εδώ πέρα στο φίλο μου που γνωριζόμαστε 30 χρόνια, τον Κώστα. Κώστα, σειρά σου να μας πεις τη δική σου τοποθέτηση. Κοίτα, το σκορ αντικατοπίζει την εικόνα του παιχνιδιού. Δεν μπήκαμε σε κανένα σημείο στο παιχνίδι. Ο Χαραβιακός επικράτησε παντού, σε όλο το αγωνιστικό χώρο. Ήταν η πιο άσχημη εμφάνιση μέχρι τώρα. Θα προβληματιστούμε, θα βάλουμε το κεφάλι κάτω. Συγχαρητήρια στον αντίπαλο. Δεν έχουμε τίποτα άλλο από το να συνεχίσουμε τη δουλειά για να μην μείνουμε πίσω και μετά έχουμε προβλήματα. Βέβαια, το αγωνιστικό υπάρχει και θα το δούμε. Για μένα περνάει σε δεύτερη μοίρα. Όταν σήμερα ήρθαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο στην έδρα μας και μετράμε τρεις ανθρώπους μας οι οποίοι χτυπήθηκαν από εισαγωγικά φιλάθρους του Χαραβιακού στην προσπάθειά τους να μπουν χωρίς εισιτήριο στο γήπεδο. Εμείς δεν είπαμε να μπουν χωρίς εισιτήριο, αλλά όχι να πλακούσουν τον πρόεδρο, δύο μέλη του συμβουλίου και τον υπεύθυνο των εισιτηρίων. Του κλέψανε τα κλειδιά. Ο άνθρωπος ψάχνει να βρει κλειδιά να μπει στο σπίτι του και να πάρει το αυτοκίνητό του. Δυστυχώς, όλα αυτά γίνονται υπό την κάλυψη κάποιων άλλων ανθρώπων. Είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος και εκνευρισμένος. Πριν αρχίσει το παιχνίδι, κοιτάγαμε πώς θα στώσουμε τους ανθρώπους του συμβουλίου, τους οικογενειάρχες που ήταν στην κερκίδα και τα 15χρονα και 13χρονα παιδιά του Λυκείου και του Γυμνασίου που ήρθαν να φωνάξουν για την ομάδα τους. Και φυσικά υπό την ανοχή κάποιων ανθρώπων και λυπάμαι, θα το πω, υπό την ανοχή κάποιων ένστολων αστυνομικών που τους είπαμε να πάνε στην θέση για να μην γίνουν τίποτα και φυσικά προτίμησαν κάποια άλλη θέση και ακόμα οι νεαροί φιλαθλοί μας τρέχουν στο βουνό. Δυστυχώς αυτά δεν πρέπει να γίνονται. Είμαστε ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές, ερασιτέχνες παράγοντες. Τι φταίει τώρα ο πρόεδρος να πάει με μαυρισμένο μάτι και ο άνθρωπος να ψάχνει τα κλειδιά του, να μπει στο αυτοκίνητό του και να πάει στο σπίτι του και πώς θα μπει στο σπίτι του. Πείτε μας εμείς ένα λόγο για τον οποίο έγινε αυτό. Για να πάρει τρεις βαθμούς ο Χαραβιακός, τους πήρε μέσα στον αστικό χώρο. Δεν χρειαζόταν όλα αυτά. Όταν βγαίνουν εμάς οι ποδοσφαιριστές μας και κοιτάνε τα παιδιά του παιδικού ή του εφηβικού να τρέχουν στο βουνό, να γλιτώσουν από ποιους? Από τους φιλάθλους του Χαραβιακού? Δεν νομίζω. Δυστυχώς τα φαινόμενα βίας έχουν εισχωρήσει και στο τοπικό ποδόσφαιρο από ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Τους είδατε εσείς να ασχολούνται με τον να χειροκροτάνε? Εάν τους έλεγες ποιος ήταν ο 16 του Χαραβιακού, δεν τον ήξερε κανένας. Και φυσικά δεν ξέρουν και το φίλο μου τον Ανδρέα που έχει παίξει στο Χαραβιακό. Δεν τους ξέρει κανένας. Αυτό είναι το θλιβερό. Ζητοκραυγάζουν ομάδες για τις ομάδες και δεν είναι καν φιλαθλοί τους. Πάμε σε άλλα γήπεδα και βλέπουμε να ακούγονται συνθήματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Πείτε μου εσείς ένα σύνθημα πριν δύο Κυριακές, Ηράκλειο Χολαργός, που είχε σχέση με το ποδόσφαιρο. Που τα παιδιά μακάρι να έρχονται στο γήπεδο και να ζητοκραυγάζουν για το ποδόσφαιρο, παιδιά. Για το ποδόσφαιρο. Και δείτε το ερασιτεχνικό. Βοηθήστε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι ανάγκη να ερχόμαστε εδώ και να μετράμε θύματα. Γιατί να πάμε με μαυρισμένο μάτι ο πρόεδρος στην οικογένειά του? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Είμαι πάρα πολύ εκνευρισμένος, αλλά φυσικά δεν θα βρούμε το δίκαιο μας. Πού να το βρούμε το δίκαιο μας? Και αυτό αδικεί και την προσπάθεια των παιδιών του Χαραβιακού. Αν είδατε στην κερκίδα, υπήρχαν αυτοί που λέγονται φίλαθλοι, οι πραγματικοί φίλαθλοι του Χαραβιακού, οι γονείς των παιδιών, που τους βλέπουμε και στα εφηβικά. Δεν πανηγύρισε κανένας. Είναι σκληρό αυτό που λέω, αλλά δεν πανηγύρισε κανένας. Είναι μεγάλη νίκη του Χαραβιακού, αλλά η υγιής Χαραβιακή δεν την πανηγυρίζει κανένας. Δυστυχώς, αυτά που γίνανε
να τρέχουμε τώρα γύρω-γύρω να ειδοποιούμε τους αστυνομικούς να προστατεύσουν παιδιά, να προστατεύσουν, να φύγουμε από την κερκίδα μας. Κώστα, γιατί δεν καλέσατε την αστυνομία, κύριε Ράπτη? Ποια αστυνομία, κύριε Ράπτη, ποια αστυνομία? Την αστυνομία την καλέσαμε και της είπαμε να πάει σε ένα συγκεκριμένο σημείο και δεν πήγε πουθενά. Γιατί δεν βρέθηκε στο γήπεδο η αστυνομία, δεν την καλέσατε? Η αστυνομία είναι 25 μέτρα κάτω από τον αγωνιστικό χώρο. Ναι, αλλά μέσα στο γήπεδο εδώ ή έξω δεν υπήρχε κανένας. Όταν είδαμε και μπήκανε με ντου, Κώστα, και χτυπήσαν τους ανθρώπους μας, τους είπαμε να πάνε περιμετρικά του γηπέδου για να μην γίνει τίποτα. Και έκαναν ντου οι φίλοι του Χαραλιακού σε 15χρονα και 13χρονα παιδιά. Δικαιολογείται ένας 15χρονος να έρθει εδώ και να λέει σε 30χρονους, 40χρονους και 50χρονους, να λέει στον πρόεδρο μου σκάσε, θα σε κάνω, θα σε επίπεδο μέσα. Όταν όμως είναι 5 όμως που έρχονται αποφασισμένοι για ξύλο, τότε βρίσκουν έδαφος οι 15χρονοι. Μεγαλώνουμε παιδιά μέσα στα γήπεδα και δεν θα τους πούμε. Μην να πάμε στο Ηράκλειο γιατί είναι ψηλή, χοντρή, φουσκωτή. Μην πάμε στην Ηλιούπολη, μην πάμε δεξιά, μην πάμε αριστερά. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Έχετε πραγματικούς φιλάθλους? Γιατί εμείς έχουμε πραγματικούς φιλάθλους. Εμείς πηγαίνουμε 10, 20 και προτιμούμε 20 οικογενειάρχες και πάμε να δούμε ένα παιχνίδι. Γιατί να πάμε τώρα και να κινδυνεύει ο καθένας να γυρίσει μαυρισμένο στο σπίτι του? Ήρθανε μέσα στο σπίτι μας με τσαμπουκά, με δεν ξέρω γιατί κίνητρα. Και σου λέω, εγώ αν ήμουν ένα Χαραβιάκος δεν την πανηγύριζα αυτήν, γιατί την παρήσω για ποιο λόγο? Είμαστε γειτονιά. Ήρθανε οι γείτονές μας δηλαδή, μας δίνανε συγχαρητήρια, γεια σας. Συγγνώμη που είμαι τόσο εκνευρισμένος, αλλά αυτό το πράγμα δεν είναι ποδόσφαιρο. Εμείς είμαστε αριστερές, αυτό είναι τα παιδιά της. Άρα αυτό φταίει για την σημερινή ταγκόστα. Δεν φταίει αυτό. Μην μπερδευτούμε. Άλλο το αγωνιστικό κομμάτι, άλλο το άλλο. Στο αγωνιστικό είμαστε τραγικοί, τρώμε 400 συγχαρητήρια στον αντίπαλο, γεια σας. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Να διαμαρτυρηθούμε για τη διαιτησία, για το αν ήταν οι παίκτες μας καλοί ή όχι? Οι παίκτες μας ήταν τραγικοί. Φάγαμε 4, μπορούσαμε να φάμε και παραπάνω γκολ. Ανδρέα, από την πλευρά σου, θες να κάνεις κάποιο σχόλιο? Σίγουρα, γιατί είχα πάει χθες και είδα το Ηράκλειο με τον ύφεστο και στη λήξη του παιχνιδιού ήμουν με το γιο μου στη Νέα Ιωνία και γίνανε κάποια έτσι επεισόδια πολύ άσχημα που δεν τιμάνε το ποδόσφαιρό μας. Όμως θα μου επιτρέψεις να μην το σχολιάσω άλλο και βέβαια συμφωνώ με αυτά που λέει ο Κώστας, αλλά εμένα η δουλειά μου είναι... Δεν το είπα για σένα, Ανδρέα μου, δεν έχει να κάνει σούπα. Όχι για μένα. Δεν έχει να κάνει με τις ομάδες. Ναι, ναι. Θλίβομαι όταν εγώ στη γειτονιά μου έρχεται ο άλλος τώρα που είμαστε μια γειτονιά και έρχεται ο άλλος χωρίς να έχει γίνει το παραμικρό και να μου λέει σκάσε, θα σε κάνω, θα σε ράνω. Για ποιο λόγο, δεν το καταλαβαίνω. Να τελειώσω ότι και βέβαια διαφωνώ στο να μην γίνονται, αλλά νομίζω, κύριε Ράπτη, η δικιά μου δουλειά είναι μέσα από τις γραμμές. Σωστό. Οπότε δεν μου πέφτει λόγος. Μα σίγουρα στεναχωριέμαι, σίγουρα θλίβομαι, αλλά αυτό δεν με αφορά εμένα, είναι κάποιοι άλλοι αυτό για να το πω. Τώρα θα πηγαίνει για την διοίκηση του Χαραβιακού που θα αυτό, έχει την άποψή της. Του Χαραβιακού, του Ηρακλείου, της Αργυρούπολης, του Ηφαίστου, αυτά. Δεν είναι δουλειά μου μεν αυτή, ας πούμε. Αυτό. Πάντως φαντάζομαι και στο αγωνιστικό τώρα, μάλλον ήταν καλή εμφάνιση του Χαραβιακού τώρα, έτσι, Ανδρέα, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου σε αυτό. Και φυσικά πήγε και ήταν και πολύ καλή αγωνιστική για εσάς. Πατήσατε κορυφή πλέον, πιάσατε το Ηράκλειο. Ναι, και την Αγία Παρασκευή την προσφέρα στο Ηράκλειο. Επιτρέψεις να πω ότι η καλύτερη μας εμφάνιση ήταν το παιχνίδι που δεν κερδίσαμε με το Ηράκλειο. Διότι σε αυτό το match πάντα την κριτική πρέπει να την κάνουμε τηρουμένων των αναλογιών. Παίζαμε με τον πρώτο, όπου φάνηκε στο γήπεδο μέσα ότι μόνο πρώτος δεν ήταν και μας έκανε ένα σουτ στο 90. Σε αυτό το match δεν κερδίσαμε όμως. Σήμερα με την Αργυρούπολη ευτυχήσαμε για να βάλουμε γκολ, να βάλουμε ένα δεύτερο, οπότε μετά γίνεται και πιο εύκολη δουλειά σου. Όχι ότι και σήμερα δεν είμαστε πολύ καλοί, αλλά τη γνώμη μου νομίζω ότι με το Ηράκλειο ήταν η πιο καλή μας εμφάνιση. Και κρατάω πάλι ότι για τρίτο match, που για μένα είναι πάρα πολύ σπουδαίο σαν προπονητής νομίζω και για τον Κώστα, ότι κράτησαμε το κουλουράκι πίσω. Οπότε θα πρέπει να κοιτάμε και τα κομμάτια και την επίθεση και την άμυνα. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ για τους δυο σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.